Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη σήμερα, 20 Απριλίου 2021. Τι θέμα θα μας κάνετε σήμερα, δόκτωρ μου? Θα μιλήσουμε για την αγάπη. Εν όψη λοιπόν του σεμιναρίου που θα ακολουθήσει στις 8 του Μάη, που θα μιλήσουμε για την αγάπη, για την ψυχολογία της αγάπη. 8 του Μάη το σεμινάριο για την αγάπη. Ναι. Wow, πλησιάζει. Το του Μάη. Θα πούμε μερικά πράγματα. Έχουμε ασχοληθεί στα πλαίσια των σεμιναριών της συναισθηματογνωσίας βασικά με αρκετά αρνητικά συναισθήματα όπως ο φόβος, όπως το άγχος, ο θυμός. Όπως το θυμό. Και έχουμε αποφασίσει ότι θα ασχοληθούμε και με δύο θετικά συναισθήματα. Έχουμε κάνει ήδη το σεμινάριο της χαράς και τώρα θα κάνουμε και το σεμινάριο της αγάπης. Θα διαβάσω την περιγραφή του σεμιναρίου. Καλό, ναι. Θα βάλω και το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο. Σεμινάριο για την αγάπη, 8 Μαΐου 2021, 3 με 7 το απόγευμα, διαδικτυακό σεμινάριο. Αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Πώς μπορούμε νεολογικά να την ορίσουμε? Υπάρχουν διαφορετικά είδη αγάπης? Είναι η αγάπη η ίδια για όλες τις σχέσεις? Είναι εύκολο να αυτοαγαπηθούμε? Οι έρευνες δείχνουν ότι η απουσία αγάπης συνδέεται με την κατάθλιψη. Συνήθως οι άνθρωποι σε κατάθλιψη δεν αγαπούν αρκετά τον εαυτό τους, δεν αισθάνονται ότι αγαπιούνται αρκετά από τους άλλους και είναι εστιασμένοι τόσο στον εαυτό τους, ώστε δεν επιτρέπουν να μάθουν να αγαπούν. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα γίνει αναφορά στο τι είναι η αγάπη, πώς την ορίζουμε, στις θεωρίες γύρω από την αγάπη και τον εαυτό μας. Ακόμη αναφορά θα γίνει και στη ψυχοπαθολογία της απουσίας αγάπης, στην προτινόμενη θεραπεία και στη ρύθμιση των συναισθημάτων μέσα από παραδείγματα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Εντάξει, θα βάλω για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει εγγραφή στο σεμινάριο για την αγάπη, θα βάλω το link στην περιγραφή του βίντεο. Πες μας λοιπόν. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί κόσμος που ιδιαίτερα σε αυτήν την εποχή που διανύουμε έχει θέματα με τις σχέσεις του. Θα έλεγα ότι σε αυτήν την εποχή τα μεγαλύτερα αιτήματα προς θεραπεία αφορούν ανθρώπους που έχουν θέματα με τη σχέση τους, που έχουν φοβίες γύρω από τον τρόπο που μπορεί να αγαπηθούν, που έχουν θέματα με τη μοναξιά, που έχουν θέματα με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να τους αγαπούν όπως εκείνοι θέλουν ή που δεν βρίσκουν ανθρώπους να αγαπήσουν όπως εκείνοι θέλουν. Και αυτό είναι έτσι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη γιατί οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα, μας αρέσει να ανήκουμε, είναι φυσιολογικό να μπορούμε να ανήκουμε και το να απουσιάζει αυτόν το πολύ ζωτικό στοιχείο από τη ζωή μας, μας καθιστά ανθρώπους οι οποίοι δεν είμαστε, να το πω, ισορροπημένοι. Σε αυτό λοιπόν το σεμινάριο θα ασχοληθούμε με το είδη της αγάπης, θα μιλήσουμε, θα τη διαχωρίσουμε από τον έρωτα, θα μιλήσουμε για τις διάφορες θεωρίες της αγάπης, θα μιλήσουμε και για την ψυχοπαθολογία της αγάπης, που μία από αυτές είναι και ο βομβαρδισμός αγάπης. Love bombing, θα μιλήσουμε για το love bombing. Ναι, το love bombing, το οποίο είναι επί της ουσίας, έχει αιρετικές θρησκευτικές ρίζες, το χρησιμοποιούσαν οπαδοί διαφόρων αιρέσεων, θρησκευτικών αιρέσεων, για να δείξουν τον τρόπο που προσιτιλητίζουν έναν άνθρωπο στην αίρεσή τους και το έχει δανειστεί η ψυχολογία από εκεί, όπως έχει δανειστεί αρκετούς όρους και από την ιατρική και από πάρα πολλές παρεμφερείς, αλλά και όχι επιστήμες, που επί της ουσίας σημαίνει ο άνθρωπος που με πάρα πολύ ζήλο προσφεύγει σε αρκετές πράξεις αγάπης προς τον άλλον με σκοπό να τον προσκαλέσει να έχουν κάτι μαζί, αλλά αυτό γίνεται με έναν τρόπο μη ισορροπημένο, με έναν τρόπο που πνίγει τον άνθρωπο που του δείχνει την αγάπη του και που στο τέλος της ημέρας από πίσω ελοχεύει και μία νοσηρότητα και μία παθολογία
η οποία δεν είναι αρκετά έτσι ελεύθερη, δηλαδή δεν αφήνει τον άνθρωπο να αναπνέει ελεύθερα όπως πρέπει να αναπνέει ένας που αγαπά. Και η μέθοδος του love bombing, του βομβαρδισμού αγάπης, χρησιμοποιείται από ανθρώπους που στην ουσία δεν ξέρουν πώς να αγαπήσουν. Δηλαδή δεν είναι μια μορφή αγάπης, ο βομβαρδισμός της αγάπης, είναι μια μορφή καταπίεσης και, όπως είπες προηγουμένως, ένας μηχανισμός υπόταξης ανθρώπων ή προσιλητισμού ανθρώπων. Ακριβώς. Ναι. Είναι βασικά σαν να υπάρχει ένας συναισθηματικός βρικολακισμός όπου πραγματικά σου ρουφάει το αίμα ο άνθρωπος ο οποίος δείχνει την αγάπη του, προσπαθεί μέσω της υπερβολικής προσοχής που σου δίνει και των υπερβολικών πράξεων αγάπης να χτίσει την εμπιστοσύνη προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο της ζωής σου και να είναι ο μόνος που υπάρχει γύρω σου. Και στο τέλος της ημέρας, οι άνθρωποι ιδιαίτερα που είναι στην αρχή μιας σχέσης και που υπάρχει και όλο αυτό το περιτύλιγμα, το ελκτικό, το ερωτικό, που σε κάνει να θέλεις να είσαι πάρα πολλές ώρες με τον άνθρωπό σου και να ερμηνεύεις την πράξη του να είναι κοντά σου ως πράξη πραγματικού ενδιαφέροντος, πολλές φορές μπαίνεις στο τρυπάκι να μην κατανοήσεις ότι αυτό ίσως να είναι μία παγίδα που από πίσω κρύβει μία παθολογία. Δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις, γιατί το ενδιαφέρον που μπορεί να έχεις για αυτόν τον άνθρωπο, η ανάγκη σου να αγαπηθείς, αλλά και όλο αυτό το στάδιο το πρώτερο που είναι να θέλεις πάρα πολύ έντονη προσοχή από τον άλλον, να σε κάνουν να μην μπορείς να δεις καθαρά. Να σε κάνουν να εξιδανικεύεις αυτόν τον υποψήφιο σύντροφο, αυτήν την υποψήφια σύντροφο. Και αυτή η εξιδανίκευση, από μόνη της όμως η εξιδανίκευση, είναι ανθυγινή στη σχέση. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ιδανικός, παρόλο που ψάχνουμε τον ιδανικό, κανένας δεν είναι ιδανικός. Τα στάδια λοιπόν αυτού του φαινομένου του βομβαρδισμού αγάπης είναι επί της ουσίας ένας φαύλος κύκλος που ξεκινά από την εξιδανίκευση και καταλήγει στην απόρριψη, με μεσαίο στάδιο την υποτίμηση. Άρα οι υπερβολικές εκδηλώσεις αγάπης που είναι πάρα πολύ έντονες σε βοηθούν στα εισαγωγικά να εξιδανικεύσεις τον άνθρωπο και στο τέλος όταν αρχίσεις να πνίγεσαι από όλων αυτών, γιατί πραγματικά βλέπεις ότι δεν μπορείς να αναπνεύσεις αυτήν τη σχέση και αρχίζεις να υποτιμάς όλη αυτή την κατάσταση, προσπαθείς να το απορρίψεις. Να απορρίψεις αυτόν τον βοβιστή αγάπης, αλλά επί της ουσίας με τις πράξεις του και με το ενδιαφέρον που σου δείχνει, καταφέρνει του να πάλι να σε ξανακερδίσει, με αποτέλεσμα να γίνεται μονίμως αυτός ο φαύλος κύκλος. Να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι καταλήγουν σε σχέσεις με βομβιστές αγάπης, είναι συνήθως άνθρωποι που ενδεχομένως να έχουν απορριφθεί, να μην είχαν την ευλογία να έχουν έναν ασφαλή δεσμό με τους γονείς τους, να αισθάνονται έντονη ανασφάλεια, να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, που αυτόν επί της ουσίας να υποβοηθά την εξιδανίκευση του βοβιστή αγάπης, γιατί αυτόν ακριβώς που τους λείπει, το βρίσκουν μέσω του βοβιστή αγάπης. Οπότε είναι και αυτή μια άλλη παγίδα. Άρα είμαστε ευάλωτοι να γίνουμε θύματα βοβιστών αγάπης όταν μας λείπει η αγάπη, όταν είμαστε ανασφαλείς και όταν δεν είχαμε ασφαλή δεσμό με τους γονείς μας. Η θεωρία του ασφαλούς δεσμού, που η οποία έχει πρώτο εισηγηθεί από τον Πολ Μπάι, την οποία μας την έχεις αναλύσει και στο εισαγωγικό σεμινάριο για συναισθηματογνωσία, στην εισαγωγή στα συναισθήματα, είναι μια βασική θεωρία πάνω στην οποία στηρίζονται και διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις γύρω από τη διαχείριση θεμάτων, ελλειμμάτων αγάπης, σχέσεων ψυχοπαθολογικών.
αγάπη η οποία να ονομάζεται αγάπη, αλλά να είναι κάτι άλλο. Ναι, είναι ουσιαστικό στο να μπορέσεις να συνδεθείς με τον άλλον, να έχεις μάθει να συνδέεσαι τουλάχιστον με τον πρώτον άνθρωπο, τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισες στη ζωή σου, που δεν είναι άλλοι από τους γονείς σου. Αν δεν έχεις μάθει να συνδέεσαι, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να μάθεις να συνδέεσαι σε μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει και εκείνος τα δικά του, έχει και εκείνος, είχε μια πολύ διαφορετική παιδική ηλικία από τη δική σου, είχε πολύ διαφορετικά βιώματα, είχε διαφορετικούς γονείς, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθεί αυτό, χωρίς να είναι ακατόρθωτο φυσικά, παρά να το ζήσεις και να το βιώσεις μέσα από τις σχέσεις σου με τους γονείς σου. Οπότε είναι επουσιώδες. Και αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι όσοι άνθρωποι δεν είχαν την ευλογία και την τύχη να το ζήσουν, γιατί δεν είναι θέμα δικό σου. Είναι το μόνο πράγμα στο οποίο νομίζω υπάρχει τύχη ή ατυχία, και αν η οικογένεια θα γεννηθείς και αν οι γονείς σου είναι υγιώς αγαπητικοί προς εσένα. Ακριβώς. Οπότε, αν δεν είχε κανείς αυτή την ευλογία, τότε θα πρέπει να το μάθει τουλάχιστον μέσω της ψυχοθεραπευτικής οδού, που είναι μια ασφαλής οδός για να μάθει κανείς πράγματα, προκειμένου να παίρνει το ρίσκο να μάθει πράγματα σε σχέσεις οι οποίες δεν γνωρίζουμε τη λήξη τους, δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξουν. Είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο αυτό το σχέσεων. Νομίζω ζούμε, θα έλεγα, στην εποχή που ζούμε μέσω της τεχνολογικής αγάπης, των τεχνολογικών σχέσεων, των ψεύτικων σχέσεων. Τεχνολογική αγάπη και τεχνολογικές σχέσεις, cyber love and cyber relations φαντάζομαι. Ναι, οι οποίες επί της ουσίας είναι κάλπικες, είναι ψεύτικες. Είναι πολύ επίφοβες, είναι αυτή η δύσκολη φάση που κανείς πιστεύει ότι πίσω από το πληκτρολόγιο βρίσκεται ένας εξειδανικευμένος, ένας ιδανικός σύντροφος, μια ιδανική σύντροφος, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει ποιος πραγματικά είναι. Και έχουμε πάρα πολλά θέματα με αυτόν το είδος σχετίζεστε. Νομίζω ότι θα ζήσουμε μετά την πανδημία που ζούμε ήδη μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, μια ψυχολογική πανδημία. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι θα αναζητήσουμε την επανασύνθεση, τη διαπροσωπική. Γιατί η πανδημία, αν μη τι άλλο, μας έχει μάθει πόσο πολύτιμο πράγμα είναι το συνδέεστε και το σχετίζεστε. Και πόση ψυχρότητα κρύβει πίσω της μια σχέση τεχνολογική, που επί της ουσίας είναι καμωμένη με ένα φαντασιακό μανδύα γύρω από το τι φαντάζεσαι ή τι θα ήθελε ο καθένας να είναι. Μπορεί πολύ εύκολα να το φτιάξει μέσω του λογαριασμού του στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω των γλώσσων. Από προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών, να πω εδώ και στους φίλους στο κανάλι, είναι ότι εντελώς συμπτωματικά το απόψινο βίντεο, το απόψινο vlog που θα βγει στις 8, έχει να κάνει με τις εφαρμογές γνωριμιών, έχει τίτλο «Ιστορίες διαδικτυακών γνωριμιών και προσοχή στα βίντεο και τις φωτογραφίες που μοιραζόμαστε με τους άλλους». Και αυτό που λέγεται απόψε στο βίντεο, θα το δείτε κι εσείς, είναι ότι μια διαδικτυακή γνωριμία γρήγορα την φέρνουμε στο φυσικό κόσμο. Δηλαδή δεν παραμένουμε για εβδομάδες, για μήνες να συνομιλούμε με κάποιον διαδικτυακά, να συνδεόμαστε διαδικτυακά χωρίς να το δούμε από κοντά, να τη δούμε από κοντά και να το φέρουμε στην πραγματικότητα. Θα πρέπει η ζωή μας να προσανατολίζεται με πραγματικούς ανθρώπους στην πραγματική κατάσταση. Γιατί είναι πολύ επίφοβο και δύσκολο να σχετίζεσαι διαδικτυακά με κάποιον άνθρωπο ο οποίος επί της ουσίας έχει τη δυνατότητα μέσω αυτής της εφαρμογής να σου συστηθεί όπως ο ίδιος θέλει ή όπως η ίδια θέλει,
και να μείνεις εσύ να πλανάσαι μέσα από στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι πραγματικά. Άρα, νομίζω ότι θα επαναπροσδιοριστούμε και θα αντιληφθούμε πόσο πολύτιμο είναι το να είσαι με κάποιον διαζώσεις και να μιλάς, το να παίρνεις αγκαλιά, το να, του κρατάς το χέρι, το να τον βλέπεις, να σε βλέπει, να τον νιώθεις, να σε νιώθει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και απουσιώδες και νομίζω αυτή η πανδημία, αν μη τι άλλο, μας το έχει δείξει αυτό το στοιχείο. Οπότε στο σεμινάριο μέσα από, θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα που σχετίζονται με την αγάπη, αλλά έναν από τα πιο ουσιαστικά είναι και για όλους αυτούς τις παγίδες και τους κινδύνους που κρύβει η αγάπη στον αιώνα μας, αλλά και το πόσο επίπονο και δύσκολο είναι για τον καθένα μας να την ψάχνει αυτή την αγάπη, να την κυνηγάει. Και αν μπορούμε κιόλας να ζήσουμε χωρίς αγάπη. Εάν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ερωτική αγάπη. Ή αν υπάρχουν άλλες μορφές αγάπης, στις οποίες μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο παρά στην ερωτική αγάπη. Γιατί η ερωτική αγάπη χρειάζεται δύο για να προχωρήσει. Takes two to tango. Ενώ άλλες μορφές αγάπης, όπως η αυτοαγάπη, ή ακόμα και η αγάπη στα πλαίσια της φιλίας, η φιλική αγάπη, είναι πιο εύκολο να καλλιεργηθούν. Εντάξει, στη φιλική αγάπη πάλι χρειάζεται δύο, αλλά είναι μια σχέση η οποία έχει λιγότερες απαιτήσεις από μια ερωτική σχέση, άρα και υπάρχουν και περισσότερες επιλογές. Δηλαδή, μπορείς να προσπαθείς ταυτόχρονα με δύο-τρεις ανθρώπους να χτίσεις μια αγαπητική φιλική σχέση. Δεν υπάρχει το στοιχείο της αποκλειστικότητας που υπάρχει στην ερωτική σχέση. Οπότε ίσως μια καλή διοχέτευση της ανάγκης μας για αγάπη να είναι και στις φιλικές σχέσεις ή στους δεσμούς αίματος, στις συγγενικές σχέσεις με ανθρώπους που ταιριάζουμε, γιατί με κάποιους συγγενείς δεν ταιριάζουμε, με κάποιους άλλους ταιριάζουμε. Θα μιλήσουμε και για την αγάπη που μας δίνουν τα κατοικίδια μας. Θα μιλήσουμε και για αυτή. Θα μιλήσουμε και για την καπιταλιστική αγάπη. Καπιταλιστική αγάπη. Τέλος πάντων, έχω, όπως και για το φόβο που ήταν έτσι αρκετά τα θέματα τα οποία θίξαμε στο σεμινάριο γύρω από, από τους φόβους, έτσι για την αγάπη θα έχει πολύ ποικιλότητα το σεμινάριο. Και θα έχω σκοπό να βάλουμε και κάποια αποσπάσματα από το καινούριο σου βιβλίο, έτσι για να δείξουμε και τον δικό σου τρόπο. Σοβαρά, να βάλεις αποσπάσματα από το βιβλίο μου? Με την άδεια σου. Α, καταλώ, καταλώ. Το καταλάβεις, αλλά ζητώ την άδεια σου. Καταλώ. Τώρα παραφέρθηκε στο καινούριο βιβλίο, κυκλοφορεί 10 Ιουνίου. Τέλεια. Άρα θα πάρω μια πρόγευση, μικρή τόση, θα. Ναι, περιττώ να πω ότι η Αριστονίκη επιμεληθήκε και αυτό το βιβλίο, το έχει διαβάσει και έχει πει τη γνώμη τη. Τι ωραία, σε να γράψει πρόλογο, ναι. Α, καλά. Πολύ ξέχασε. Α, καλά. Μάλιστα. Πειράζει. Τι πειράζει, καλέ. Είναι άρτιον το αποτέλεσμα του βιβλίου σου και έχεις και την καλύτερη εξέλιξη. Οπότε είναι μια χαρά. Είναι τέλειο. Είναι πολύ, πολύ καλό βιβλίο, πολύ καλό γραμμένο, όπως πάντα. Ξέχασα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Είναι τέλειο. Ούτε ευχαριστίες έβαλα μέσα στο βιβλίο. Έκανα όμως μια αναφιέρωση, την οποία δεν θα την πω. Αυτό είναι σημαντικό. Μια πολύ αγαπητική αναφιέρωση, την οποία δεν θα την πω, θα τη δείτε να βγει το βιβλίο. Κάτσε να μιλήσω με την... καλά. Κάτσε να μιλήσω με την εκδότρια, εδώ δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε εισαγωγή. Πρόλογο. Η προλογισμό. Ό,τι να είναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα ξέρουμε τον πρόλογο. Πάμε κατευθείαν στο κυρίως. Εγώ προλόγισα το βιβλίο σου. Το καινούριο. Πότε βγαίνει το δικό σου?
Δεν έχω ενημέρωση, αλλά επειδή έχουμε τελειώσει... Που να βγει την ίδια μέρα με δικό μου. Έχουμε τελειώσει την επιμέλεια, να έχει μείνει το εξώφυλλο, οπότε περιμένω από την επιμελήτρια και τη δική μου να μου το στείλει. Ωραία. Για να το προωθήσουμε. Μόλις βγει θα το παρουσιάσουμε. Φυσικά, θα το παρουσιάσουμε. Άρα κόσμε, για την αγάπη, το σεμινάριο είναι το Σάββατο 8 Μαΐου 3 με 7 το απόγευμα. Μία πρόγευση πήρατε από το σημερινό vlog, από τη σημερινή Αριστοτρίτη. Στην περιγραφή του βίντεο θα συμπεριλάβω το σύνδεσμο για όσους ενδιαφέρονται να μπουν να γραφούν στο σεμινάριο αυτό. Ευχαριστούμε για μία ακόμη αγαπητική Αριστοτρίτη. Εγώ ευχαριστώ. Και θα τα πούμε την Μεγάλη Τρίτη. Θα τα πούμε την Μεγάλη Τρίτη, ναι. Φιλιά. Γεια σας.